Αλέκο, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλησπέρα σε όλους. Μια χαρά εσείς. Καλά είμαστε κι εμείς. Δεν ξέρω πώς τα έφερε έτσι η μοίρα, δεν ξέρω αν σου φαίνεται και σένα, αν σου φάνηκε ιδιαίτερο το αποτέλεσμα της κλήρωσης, αλλά πρώτη αγωνιστική Ηρακλής Νίκη Βόλου. Μετά την ακύρωση της προηγούμενης κλήρωσης, γυρόφερνε στο μυαλό ότι θα μας έρθει αυτή και ήρθε. Και ήρθε. Εντάξει, εντάξει. Είναι παιχνίδια που θα τα παίξουμε όλοι μεταξύ μας. Ούτως ή άλλως όλοι θα παίξετε με όλους. Ακριβώς. Είμαι και χαρούμενος που και οι δύο οι ομάδες, και η Νίκη Βόλου και ο Ηρακλής, επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια σε αυτή την κατηγορία. Δύο ιστορικές ομάδες με πολύ κόσμο από πίσω. Περάσανε από πολλά προβλήματα. Χαρά μου είναι που και οι δύο οι ομάδες βρίσκονται πλέον σε επαγγελματική κατηγορία και τα έφερε η μοίρα έτσι. Θα ξεκινήσουμε και το πρωτάθλημα με το καινούριο πρωτάθλημα, αυτό που έπρεπε να ξεκινήσει εδώ και μήνες. Θα το ξεκινήσουμε σαν αντίπαλοι. Πες μου κάτι, η Super League 2 ήταν να ξεκινήσει 12 Σεπτεμβρίου και ξεκινάει ουσιαστικά αύριο. Το ξημέρωμα του Σαββάτου είναι η πρώτη ημέρα που θα δούμε Super League 2 μετά από δύο μήνες παράταση. Τι σημαίνει αυτό για σένα και την ομάδα σου και τι σημαίνει γενικά για τις ομάδες Super League 2? Εγώ να αρχίσω από, να το πάω λίγο πιο πίσω. Είναι μια κατηγορία την οποία πλέον την έχουν εγκαταλείψει στη μοίρα της. Κάθε χρόνο βλέπουμε να ξεκινάει και πιο αργά, με τεράστια προβλήματα, αναδιαρθώσεις, κόντρα, αλλάζουν σχέδια. Αυτό που μένει όμως στο τέλος είναι ότι η κατηγορία πάει από το κακό στο χειρότερο. Και δυστυχώς δείχνει αυτοί που κρατάνε τα ενία να μην καταλαβαίνουν ότι χωρίς Super League 2 δεν υπάρχει ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει Super League 1. Βέβαια είναι σαν να μην τους νοιάζει τους ανθρώπους Super League 1, γιατί αποδεικνύεται αυτό άλλωστε και από τις αποφάσεις που παίρνουν στις 34 ομάδες να βγαίνει μία. Είναι ότι τους ταιριάξει. Βέβαια αυτό κάποια στιγμή θα το βρουν μπροστά τους και ήδη το βρίσκουν, αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Εκεί θα πήγαινε. Ομάδες χωρίς Έλληνες ποδοσφαιριστές στην επάνω κατηγορία. Αυτό το πρωτάθλημα είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν πολλοί Έλληνες. Και αντί να το δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, το έχουμε αφήσει στη μοίρα τους. Κάθε χρόνο πάει και χειρότερο. Εκεί θέλω να... Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημά μας. Να πάω εκεί την ερώτηση τώρα. Είπες ότι το πρωτάθλημα της Super League 2 το χρειάζεται πάρα πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο και σε ρωτάω, το χρειάζεται με 34 ομάδες? Και αν το χρειάζεται με 34 ομάδες... Σε καμιά περίπτωση, όχι. Σε καμία περίπτωση. Το χρειάζεται με όσες ομάδες μπορούν πραγματικά να είναι επαγγελματικές. Γιατί εδώ βλέπω, είχαμε ξεκινήσει να μπει κάποια σειρά, να υπάρχουν κάποια μέτρα για να συμμετέχουν οι ομάδες. Και τελικά εκεί που είχαμε πάρει την απόφαση όσοι μπορούν να παίξουν, ξαφνικά είδαμε να ανοίξουν την πόρτα και να παρακαλάνε τις ακάτω ομάδες να συμπληρώσουν θέσεις. Αυτά δεν γίνονται. Είναι τρελά. Δηλαδή ο ένας ακυρώνει τον άλλον. Μα μου κάνει ξεκινήσαμε τι... να μπει η σειρά, να αποκτήσουν τα μετακυβικά κεφάλαια αυτοί που είναι μέσα, να ξέρουμε ποιοι είναι. Πραγματικά ήταν καλό το μέτρο το να μπει η εγγυητική, να υπάρχει το μετοχικό με συγκεκριμένα ποσά. Να υπάρχει κάποια στιγμή το ποθενές και στον παραγόντων. Να υπάρχουν πράγματα στα οποία πραγματικά θα ξεκαθάριζαν αυτούς που μπορούν με αυτούς που δεν μπορούν. Και δυστυχώς με τους ερασιγνισμούς αυτών που παίρνουν αποφάσεις ξαναφτάσαμε, όχι θα παίξει μία ομάδα, όχι δεν θα παίξει άλλη, προσκλήσεις για να έρθουν ομάδες από την κάτω κατηγορία, να αναπληρώσουν αυτοί που πέσανε και δεν πέσανε στην ουσία. Τεράστια τα προβλήματα. Φτάσαμε στην αρχή να έχουν αδειοθετηθεί μόνο 7 ομάδες από εκεί και μετά ανοίξαμε την πόρτα και έγινε τον μπάχαλο και φτάσαμε να είμαστε... Να βγει υποχρέωση. Ακριβώς. Είναι δηλαδή πραγματικά ξεκίνησε με σκοπό να καθαρίσει και όποιος μπορεί να καθαρίσει πραγματικά το ποδόσφαιρο. Ήταν μια τεράστια ευκαιρία. Και πραγματικά οι ομάδες που μπορούν και μπορούν να είναι επαγγελματικές ήταν η ευκαιρία να βρίσκονται στο χώρο. Δυστυχώς εμάς αυτό δεν μας αρέσει, μας αρέσει το πρόβλημα πάντα. Μπήκανε πάλι οι ομάδες οι οποίες είμαι σίγουρος ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα ζήσουμε πάλι μια κατάσταση όπως τη ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πολλές προσφυγές, απλήρωτοι παίχτες, ομάδες να οριακά να τη βγάζουν.
Εντάξει, άμα τους αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο να το χαίρονται. Δυστυχώς χάθηκε μια ακόμη ευκαιρία για να γίνουν πράγματα. Κύριε Αλεκό, είναι μαθηματικό. Είμαι ο Άκης, ο συμπαρουσιαστής του Αντώνη. Γεια σου Άκη, γεια σου Άκη. Εγώ θεωρώ ότι είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα εκτεθούν οι ίδιοι από την άποψη ότι πιστεύω ότι οι ομάδες, πολλές ομάδες δεν θα ολοκληρώσουν το πρωτάθλημα. Έγινε μια ανακατοσούρα, γιατί επειδή έχω παίξει ποδόσφαιρο, το να αναβάλλεται συνέχεια ένας προγραμματισμός ενός προπονητή και μιας ομάδας και να έχει φτάσει η προετοιμασία στους 2, 3, 4 μήνες, δεν ξέρω πόσο, πέρα ότι πάει πίσω όλο το πλάνο μιας ομάδας, θα αρχίσουν οι αναβολές μετά των παιχνιδιών. Πιστεύω ότι δεν θα κατεβαίνουν κάποιες ομάδες, γιατί δεν γίνεται οικονομικά να σταθούν πολλές ομάδες οι οποίες μπήκανε και θα εκτεθούν οι ίδιοι, αλλά είναι μόνο κακό για το ποδόσφαιρο. Είναι μόνο κακό για το ποδόσφαιρο και ειδικά για τις υγιείς ομάδες, οι οποίες έχουν διασφαλίσει πρωτίστως τα προστοζήν και αυτά που έχουν υπογράψει με τους ποδοσφαιριστές τους. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Και που εκτίθενται, ποιος σας πειράζει, το ίδιο πράγμα. Αυτός που την πληρώνει στην ουσία είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, το ελληνικό ποδόσφαιρο, στο οποίο πλέον έχουμε χάσει το μέτρημα κατεβαίνοντας έτσι προς τα κάτω. Είχαμε πριν αρκετά χρόνια και την εθνική μας ομάδα ψηλά και τις ομάδες που παίζανε στην Ευρώπη με πολλές θέσεις. Α, κοιτάξτε τι έχουμε. Δεν βλέπουμε τώρα ομάδες να μην μπορούν να κερδίζουν ομάδες που τα προηγούμενα χρόνια στην ουσία δεν τις έβλεπαν. Ταλαιπωριόμαστε για να ξεπεράσουμε κάτι ομάδες από την Σλοβακία, έτσι, από τον Γιβραλτάρ και από οπουδήποτε. Βλέπετε που, σε τι επίπεδο έχουμε φτάσει. Δεν υδρώνει καθενός αυτή, δυστυχώς. Όλο αυτό χτυπάει στο ποδόσφαιρό μας. Το άσχημο, ξέρετε, και ποιο είναι. Λίγο... Και πείτε μου. Όχι, πείτε, ολοκληρώστε και θα πω. Και επειδή σας λέω και πάλι, κοιτάνε μόνο τη Super League 1, και από κάτω ας διαλύσει, δεν τους ενδιαφέρει, ας ρημάξει οτιδήποτε γίνει. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Το δεύτερο εντάξει επαγγελματικό πρωτάθλημα στην Ελλάδα να μην έχει ξεκινήσει και να κάνουμε το σταυρό μας να ξεκινήσει. Και από εκεί και μετά τα προβλήματα χιλιάδες. Επειδή άνθρωποι... Τα οποία τα αναφέρουν πραγματικά και δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος, 5 άνθρωποι να κάτσουν κάτω. Σε ένα βράδυ λύνονται, σε μια ώρα λύνονται τα προβλήματα. Αν θέλεις, αυτό ακριβώς. Αλλά δυστυχώς είναι μια κατάσταση που βολεύει πολύ κόσμο. Θέληματα, ροσφέτια, να κάνει ο κάθε βουλευτής τα δικά του, έτσι, κάθε υπουργός από την περιφέρειά του. Όλοι θέλουμε, έχουμε μάθει στην Ελλάδα με τα ροσφέτια και με την... Και με το να παρακαλάνε οι ομάδες και να αισθάνονται και οι από πάνω αυτοί οι υπουργοί και βουλευτές και όλοι όσοι ασχολούνται οι πολιτικοί με ότι έχουν και σε αυτό το κομμάτι κάποιο ρόλο. Δυστυχώς, δυστυχώς. Κάθε φορά λέμε τα ίδια και επειδή κουραστήκαμε να τα λέμε και να τα ακούμε, ευχή να κάνουμε και να πούμε κάποια στιγμή να τελειώσει και να, ξέρω εγώ, αυτό που φαντάζει κανονικό σε άλλες χώρες να αρχίσει να φαντάζει και σε εμάς. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι όταν η δεύτερη την τάξη κατηγορία είναι τόσο παρατημένη και κοιτώντας μόνο τη Super League και την κατάντια του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως είπατε, στο οποίο πέφτει χαμηλά για να περάσει κάποιες ομάδες στο Europa ή στο Conference ασήμαντες και να μην μπορούμε, πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος και οι πιο πάνω ότι δεν μπορούν μετά να έχουν απαιτήσεις π.χ. από τον ΠΑΟΚ, από τον Ολυμπιακό, από την ΑΕΚ να φέρουν τα ονόματα στις μεταγραφές όταν αυτοί εκπροσωπούνται από μάνατζερ, οι ποδοσφαιριστές και λένε «Μα σε ποιο πρωτάθλημα θα πάω?» Ακριβώς. Σε ποιο πρωτάθλημα? Και όλοι όσοι είναι να έρθουν έρχονται έχει με υπεραξία. Όλοι έρχονται ακριβώς με υπεραξία. Ακριβώς. Αυτό που δεν έρχεται, σκεφτείτε λίγο πριν από 7, 8, 10 χρόνια τι Έλληνες, τι ξένοι ερχόντουσαν και σε τι επίπεδο ήταν το ποδοσφαιρό μας και δείτε τώρα. Αμφιβόλου αξίας ξένοι. Ποδοσφαιριστές Έλληνες που ψάχνουν να εξαφανιστούν, να φύγουν έξω. Τι περιμέναμε να γίνει στο ποδόσφαιρο μας? Τι περιμέναμε? Ξαφνικά έγινε η κόντρα των μεγάλων. Δεν τους νοιάζει πέρα από το να είναι αυτοί όπως πρέπει και να παίρνουν τα κομμάτια που δικαιούνται βάσει της δυναμικής τους. Οι άλλοι όλοι να πάνε να διαλύσουν, να πάνε να ρημάξουν. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται ποδόσφαιρο να κοιτάμε μόνο το καλό των 3, 4, 5
Και από εκεί μετά το υπόλοιπο ας πάει να διαλύσει. Κάθε χρόνο τα ίδια. Κάθε χρόνο οι ομάδες δεν έχουν τηλεοπτικά συμβόλαια. Κάθε χρόνο σκοτωμός. Φέτος δεν ξεκίνησε και η Super League 1. Πάλι δεν μπορέσαν να τα βρούνε. Πήγανε για κεντρική χορηγία. Βλέπω τώρα το ξανατινάζουν. Η κάτω η κατηγορία έφτασε Νοέμβριος και ακόμη δεν έχει τηλεοπτική στέγη η Super League 2, που είναι ένα πρωτάθλημα που σας είπα, ένα πρωτάθλημα παρατημένο. Με τις ομάδες κανείς να μην ενδιαφέρεται πώς αυτές οι ομάδες από τον Αύγουστο που ξεκίνησαν προετοιμασία μπορούν να ανταποκριθούν, μπορούν να είναι οι ομάδες που μπορούν να πληρώσουν τους επαγγελματίες, προπονητές, επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, τους υπαλλήλους. Φτάσαμε να είμαστε στο Νοέμβριο και να μην ενδιαφέρεται κανείς γι' αυτό. Φυσιολογικά αρχίζουν τα πράγματα να στενεύουν οικονομικά, να μην πληρώνεται ο κόσμος και καταλαβαίνετε το ένα τραβάει το άλλο και που φτάνει. Αλέκο, το ότι αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσουν οι ομάδες είναι θαύμα. Ναι, και είναι σημαντικό. Αλέκο, θα γυρίσουμε ξανά στο παρόν, αλλά θέλω λίγο να πάμε για ελάχιστη, έτσι, μια μικρή αναδρομή πίσω, πριν μερικά χρόνια, όταν είχες έρθει στον Ηρακλή και ξεκινούσε μια χρονιά με πολλές προοπτικές. Ο Ηρακλής θεωρούσαμε ότι θα γυρίσει στη φυσική του θέση, Super League 1. Ένας Ηρακλής που και εσύ τον θεωρείς μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα από ό,τι έχουμε ζητήσει κατηδίαν και μαζί. Εκείνη τη χρονιά, αν μπορείς έτσι με λίγες βασικές έτσι λέξεις να μας πεις τι συνέβη και όλο αυτό το οικοδόμημα αντί να φτάσει ψηλότερα, καταστράφηκε. Γιατί καταστράφηκε ο Ηρακλής, μετά πήγε στο τοπικό. Ακριβώς. Κοιτάξτε, εγώ ήρθα το Σεπτέμβριο. Ήταν ο Σπύρος Μποξεβάνος πριν. Είχε κάνει άλλη ομάδα προετοιμασία στο βουνό, άλλη ομάδα βρέθηκε κάτω. Εγώ ήρθα το Σεπτέμβριο. Ξεκινήσαμε στις 10-15 μέρες να παίξουμε το πρώτο κύπελλο στον Εθνικό. Από εκεί μετά ήταν μια ομάδα που φτιαχνότανε, αλλά δυστυχώς, και αυτό ήταν που με είχε κάνει τεράστια εντύπωση, δεν είχε κανείς υπομονή. Δηλαδή ήταν μια ομάδα κυνηγημένη, δηλαδή ο κόσμος από πάνω να περιμένει το αποτέλεσμα, λες και είχε μια ομάδα στα χέρια του, στα χέρια της η καινούργια κατάσταση. Τι ήταν διοικητικοί, ήταν οι ποδοσφαιριστές, ήταν οι προπονητές. Που σε μια ώρα θα αποκτούσαμε αποτελέσματα, πατώντας ένα κουμπί. Και είδατε πως κατέληξε τελικά αυτή η πίεση και που οδήγησε την ομάδα. Πιστεύω ότι αν ξαναξεκινούσαμε και ο κόσμος είχε περάσει ό,τι είχε περάσει, θα έβλεπε τελείως διαφορετικά την κατάσταση εκείνη. Γιατί εγώ εκείνη την ομάδα την πίστευα πολύ. Αν τη δίνανε λίγο χρόνο, ήρθε εκείνο το κακό αποτέλεσμα με τον Ατρόμητο, που ήταν μια ομάδα Super League που εντάξει μας βρεθήκαμε σε κακή μέρα σαν και ατομικά πολλά παιδιά. Και ήρθε εκείνο το αποτέλεσμα, αλλά ένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να διαλύσει μια ομάδα. Δεν μπορεί, ενώ έχουμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα νικηφόρα και σε τρεις μέρες, έχει δύο μέρες έχει γίνει αυτό, να έχει διαλύσει το σύμπαν από ένα παιχνίδι κυπέλλου. Από εκείνο το σημείο και μετά να είναι όλοι να είμαστε απέναντι σε όλους. Θεωρείς, να δηλαδή περιμένουν το στραβό για να κράξουν. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση, κοιτάξτε, ξεκίνησε στραβά γιατί. Όταν ήρθε ο Τόμος Παπαδόπουλος, ήρθαν κάποια χρήματα για να μπουν στο μετοχικό κεφάλαιο. Παρά τις υποσχέσεις ότι δεν θα τα κουμπίσει κανείς, διαλύθηκε το σύμπαν. Με το που μπήκαν τα λεφτά, πέσαν σαν τα κοράκια όλοι να πάρουν τα χρήματα, εξαφανίστηκαν. Τελείωσε εκεί ο Τόμος Παπαδόπουλος. Εκείνο ήταν το τελείωμα του. Αντιλήφθηκε πλέον ότι ό,τι και να κάνει, θα τον περιμένουν πίσω από την πόρτα να τα πάρουν. Ενώ ήρθε με μεγάλη διάθεση να βοηθήσει και βλέπουμε τον άνθρωπο ακόμη κάτι στέλνει, κάτι προσπαθεί να στηρίξει. Δεν ξέρω τι έχει κάνει, αλλά νομίζω ότι δεν το στηρίξανε καθόλου. Ίσα-ίσα το αρπάξαν τα λεφτά, αυτοί όλοι που κάναν τους Ηρακλήδες με τα κασκόλες και κερκίδες πριν, σε μια ώρα μέσα έγινε αρπαγή, το και μετά τελείωσε και η ομάδα. Εγώ κατάλαβα ότι η ομάδα τελείωσε μετά την νίκη που έχουμε κάνει με τον Ηρόδοτο, είναι ακριβώς ένα τραπέζι που γίνεται την επόμενη μέρα στο Τελόγλιο. Εκείνο το βράδυ αντιλαμβάνομαι από αυτά που μου απαντάει σε μια συζήτηση που έκανα εγώ και ο πρόεδρος του ΤΑΤΕΤ, μόνοι μας, ότι πλέον υπάρχει πρόβλημα και ότι η ομάδα και οικονομικό πρόβλημα θα έχει και δεν θα τα καταφέρει. Εκεί αντιλήφθηκα έναν άνθρωπο προβληματισμένο που δεν ήξερε με ποιον τρόπο να φέρει τα χρήματα στην Ελλάδα, να βοηθήσει την ομάδα, ότι έφαγε του το αρπάξανε, ότι έφερε του το αρπάξανε, εκεί τελείωσε η ομάδα, αντιλήφθηκα ότι τελείωσε η ομάδα. Ήρθε το κακό αποτέλεσμα και από εκεί και μετά θέλαν όλοι να είδε διοίκηση. Από τον τελευταίο φύλαδλο στην Κερκίδα μέχρι και τον οποιοδήποτε περνούσε έξω από τα βοητήριά μας κάνανε διοίκηση. Πέσανε πάνω στην ομάδα να τη βγάλουν τα μάτια. Ήρθε η καταστροφή.
εκείνη η χρονιά διέλυσε η ομάδα. Που ήταν μια ομάδα που σας λέω, αν στηριζόταν, εγώ πιστεύω ότι εκείνη η ομάδα θα διεκδικούσε με τον Βόλο την ένωση. Δυστυχώς δεν την αφήσανε εκείνη την ομάδα, την εξολοθρεύσανε, πέσανε πάνω της να τη διαλύσουν. Τώρα έχουν περάσει και χρόνια και μπορούμε να πούμε και πράγματα. Επειδή λες πέσανε είδα πάνω της να τη διαλύσουν, είδα... μιλάς μια γενικότητα, μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Τι, και μέσα από την Ηρακλή. Αυτό συνέβη και από μέσα, δεν έγινε απ' έξω, δεν μας κυνηγούσαν οι απ' έξω. Αν ήμασταν εμείς συσπηρωμένοι, δεν πάνε να μας κυνηγούσαν απ' έξω. Είχαμε εμείς συσπήρωση εσωτερική, οι βετεράνοι μια άλλη κατάσταση, οι καινούργοι που αναλάβαν μια άλλη κατάσταση, αυτοί που είχαν βγάλει από τη ΓΑΜΑ Εθνική την ομάδα μια άλλη κατάσταση. Πόσες τάσεις να έχει μια ομάδα για να προκόψει. Και ξαφνικά πέσανε όλοι πάνω στο αγωνιστικό. Ήταν η πληγή του Ηρακλή, ήταν το αγωνιστικό. Οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές. Αυτό δεν μπορούσε να πάει. Υπήρχε ένας Ηρακλής στο αγωνιστικό κομμάτι και τρεις Ηρακλής στα έξω. Ένας Ηρακλής που τον απαξιώσανε οικονομικά οι ίδιοι. Έτσι, για να μην τα λέμε στραβά. Και από εκεί και μετά πέσανε να διαλύσουν και το σύμπαν. Δεν στηρίχτηκε ποτέ η ομάδα, δεν αισθάνθηκε τη ζεστασιά του κόσμου, είτε με μένα προπονητή, είτε όταν ήρθε ο Ελευθερόπουλος, είτε όταν ήρθε ο Ρόκα. Εγώ επειδή την παρακολουθούσα την ομάδα από πολύ δίπλα, από πολύ κοντά, ποτέ αυτή η ομάδα δεν αισθάνθηκε τη ζεστασιά του κόσμου. Υπήρχε μια κατάσταση, λες και θέλανε να οδηγήσουν την ομάδα και το την οδηγήσανε. Αυτό θα να παίζει η ομάδα, να παίζει η ομάδα 11 η ώρα το πρωί στο βοηθητικό του Καφταντζογλίου γαμαρες τεχνικό. Κάποια στιγμή σε είχα ρωτήσει στη διάρκεια, σε είχα ρωτήσει όταν είχες φύγει και σου είπα, λες η ομάδα να κινδυνεύσει, γιατί μετά το 10 του οι ομάδες, ας πούμε, πέφτουν κατηγορία έτσι όπως είχε γίνει η απόφαση. Και μου λες, αυτή η ομάδα δεν μπορεί να τερματίσει κάτω από την 5η, 6η θέση. Και όμως η ομάδα έπεσε. Έπεσε γιατί? Γιατί διαλύθηκε στην ουσία. Στην κυριολεξία διαλύθηκε. Γιατί αυτή η ομάδα, αν θυμάστε, εγώ φεύγω και μετά από ένα-δύο μήνες πηγαίνω στο Αχανιά. Ο Ηρακλής είναι 7ος έκτος και τα Χανιά είναι 16ª. Σε τρεις μήνες τα Χανιά για ένα αποτέλεσμα θα διεκδικούσαν την άνοδο και ο Ηρακλής έπεσε. Δηλαδή υπήρχε ο χρόνος να στηριχτεί, θέλω να πω, μια ομάδα, είτε με τον Βοσνιάδη προπονητή, είτε με τον Ελευθερόπουλο, είτε με τον Ρόκα, είτε δεν θυμάμαι. Και εκεί έγινε το Μαλλιευράς. Εκεί κάνανε 50 άτομα διοίκηση γύρω από την ομάδα. Ο καθένας ήθελε να κάνει το δικό του. Δηλαδή είδα πράγματα ακόμη και όταν ήρθα και στο παιχνίδι με τα Χανιά στην Θεσσαλονίκη το 0-0 έτσι προς το τελείωμα του πρωταθλήματος. Και εκεί έβλεπα κάτι καταστάσεις από διαιτήρια τρελαίνες. Όλοι κάναν τους προέδρους. Απίστευτο. Μαλώνανε, φωνάζανε τους προσφυριστές γιατί δεν κάναν κόρνερ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένας παράγοντας. Επειδή κοπήκανε τα κόρνερ, πάσαν ψηλή ομάδα εμείς με τα Χανιά. Θυμάμαι να κάνει μανούρα στους παίχτες και να μιλάει για τα κόρνερ, γιατί δεν τα χτυπούσα στο δεύτερο δοκάρι, είχα τρελαθεί. Λέω, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά η εύκολη καραμέλα, κύριε Αλέκο. Μέχρι που βγήκε ο Περόνε από τα αποδυτήρια και τον είπε, εσύ ποιος είσαι, πάνε λίγο πιο εκεί. Δηλαδή γινόντουσαν πράγματα και θάματα. Αφήστε τα. Η ομάδα πήγε γάμα κατηγορία. Α, σκεφτούν αυτοί όλοι που την οδηγήσαν εκεί, τι πρέπει να κάνουν τώρα να την περιφρουρήσουν. Και να μπορέσει η ομάδα να βρει το δρόμο της. Δώσ' μόνο μισό λεπτό. Μόνο μισό λεπτό για την ώρα και θα συνεχίσουμε. Δεν θα πάμε σε διάλειμμα. Θα σε ακούσω μισό λεπτό γιατί είναι σημαντικά αυτά που λες. Μισό λεπτό. Σε παρακαλώ, μόνο μισό λεπτό. Σε αυτήν τη φάση η ώρα είναι 10:30. Ωραία. Συνεχίζουμε. Είπες να κοιτάξουν τι θα κάνουν τώρα. Τι θα έπρεπε, τι θα πρέπει να κάνουν τώρα. Κάτι γνώμη. Τίποτα. Να κάνουν αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή. Να κάτσουν χωρίς μεγάλες απαιτήσεις, να μπορέσει η ομάδα μια χρονιά να πατήσει τα πόδια της, να βάλει τις βάσεις, σιγά σιγά να βρεθεί ένας χορηγός ο οποίος θα εμπιστευτεί το περιβάλλον. Γιατί αυτός που δεν έρχεται στον Ηρακλή δεν εμπιστεύεται το περιβάλλον. Πιστεύω ότι σε όλο την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να πάρει τον Ηρακλή από το χέρι, αν εμπιστευόταν το περιβάλλον θα είχε ήδη έρθει. Έχει αντιληφθεί τι έχει γίνει στην όλη κατάσταση. Και γι' αυτό δεν πλησιάζει και πολλοί κόσμος που ήταν εκεί. Ναι, αλλά είπες να κάνει... Να στηρίξουν όπως πάνε την ομάδα. Ναι. Να τη στηρίξουν. Η ομάδα φτιάχτηκε για να μπορέσει να μπει στην κατηγορία, να δώσει τη μάχη της να πετύχει μια καλή θέση. Ούτε ψηλά το ταβάνι έβαλε, ούτε τον πήχε ψηλά έχει πάει, ούτε τίποτα. Να χτιστεί μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο να μπορέσει η ομάδα να ξαναβάλει τις βάσεις και ξανά... Να ξαναεπιστρέψει στην Super League 1 γιατί είναι εκείνη η θέση της και το λέμε συνέχεια.
πρέπει να το κάνει. Αν δεν το καταλάβουν όλοι στην οικογένεια του Ηρακλή να συσπηρωθούν γύρω από αυτήν την προσπάθεια, τα προβλήματα θα υπάρχουν και δυστυχώς θα λένε ότι δεν μπορεί ο Ηρακλής να βρίσκεται στην Super League 1 για άλλους λόγους. Δεν είναι ένας είναι ο λόγος. Συσπήρωση που δεν θέλουν, συγκέντρωση γύρω από την όποια προσπάθεια, στήριξη και από εκεί και μετά όταν το αντιληφθούν και άνθρωποι απ' έξω αυτό, κάποια στιγμή θα μπουν και μέσα για να κάνουν πράγματα. Αυτό είπα, Λέκο, πριν. Όλα τα άλλα είναι για να τα συζητάμε και να έχουμε να λέμε. Αυτό είπα, ότι η εύκολη λύση είναι ότι φταίνε πάντα οι άλλοι. Στην Ελλάδα φταίνε πάντα οι άλλοι. Εντάξει, πιστεύω τώρα. Όχι, δεν λέω για τον Αλέπο. Μαθήματα. Ναι. Όχι, άλλο λέω. Πιστεύω ότι αν δεν πήρανε και τώρα το μάθημα, με όλα αυτά που περάσανε από το να παίζει η ομάδα γάμα κατηγορία, γάμα τεχνικό Θεσσαλονίκης, αν δεν βάλουν και τώρα τα πράγματα στη σειρά, πάει να πει ότι δεν το θέλουν. Είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό λέω ότι και κάπου οδηγεί προς το καλό, το ότι ο Πήγης είναι εκεί που πρέπει να μπει, να χρησιμοποιήσει μια ομάδα από την αρχή. Και είδα και μια δήλωση του κοτ σήμερα με το του Κώστα του Γεωργιάδη, ότι η ομάδα πάει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα και έχρισε και φοβορεί εμάς. Βέβαια δεν υπάρχει αυτό, γιατί με τον Ηρακλή παίζουμε, εμείς το γνωρίζουμε από τη μεριά μας, ξέρουμε τη δυσκολία του παιχνιδιού, ίσως ο Κώστας αυτό να το έβγαλε για να τους αποφορτήσει λίγο μέσα από βιτήρια. Αλλά από εκεί μετά και αυτό είναι κάτι σημαντικό, γιατί αν τολμούσα εγώ σαν προπονητής να το πω αυτό πριν 2-3 χρόνια που ήμουν στον Ηρακλή, έρχονταν μια ομάδα από την ίδια κατηγορία του Καφτεντζόγλου και έλεγα ότι το φαβορεί είναι η άλλη ομάδα, θα με είχαν ξυρίσει κόντρα. Καταλαβαίνετε πώς είναι. Κοιτάξτε, και αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Πάει να πει ότι ίσως αφήσουμε την κατάσταση να λειτουργήσει. Δηλαδή να μπορούν οι παίχτες να πάρουν φέτος τα αποτελέσματα που πρέπει για να έχουν μια καλή θέση και χρόνο με το χρόνο οι άνθρωποι της, οι γύρω από την ομάδα, οι προπονητές της, οι ποδοσφαιριστές της να βάζουν τις βάσεις για να μπορέσει η ομάδα να ξαναεπιστρέψει. Βέβαια, Λέκο, ξέρεις κάτι για εμάς ο Ηρακλειδής, που έχουμε συνηθίσει τον Ηρακλή να το βλέπουμε μέσα στα 5-6 μεγαλύτερα κλαμπ της Ελλάδας για δεκαετίες. Είναι πολύ δύσκολη όλη αυτή η κατάσταση να την βιώνουμε και να την διαχειριζόμαστε. Το καταλαβαίνεις. Κοίταξε, ως διαμαγείας μπορείς να το φτιάξεις. Δεν μπορείς. Να πατήσεις ένα κουμπί και αύριο να είσαι περίπου και να ξαναβγείσαι με τα 5 κλαμπ. Επειδή οι προηγούμενες προσπάθειες γίνανε κάτω από καθεστώς πίεσης να δημιουργήσουν τη μαγεία που λες, γι' αυτό αποτύχανε παταγωδώς. Να πω κάτι. Ό,τι θέλεις. Δεν δημιουργείται και στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, η οποία έχει κάνει τον κύκλο της και ξαναξεκινάει για να φτιάξει μια ομάδα από την αρχή, βλέπουμε την Μπαρτσελόνα. Βλέπουμε να πάμε σε μεγάλα κλαμπ. Όταν αδειάζει η ομάδα και ξαναχτίζει μια ομάδα από την αρχή, σε ένα μήνα δεν έχει αποτελέσματα. Αν δεν το καταλάβουν εκεί, το καταλαβαίνω ότι είναι Βαρκελόνη, δεν το καταλαβαίνουν εκεί, σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, δεν χτίζονται οι ομάδες από τη μία μέρα στην άλλη. Και ο Ηρακλής πέρασε, έπεσε άδικα ξανά, έπεσε άδικα, άδικα πραγματικά, γιατί βλέπουμε ότι σωθήκανε πολλές ομάδες από τα παράθυρα και με το Ηρακλής. Αλλά έγινε αυτό. Πέρασε η ομάδα από τη δύσκολη. Θα αναστείνεται να πατήσει τα πόδια. Τη στηρίξαμε, την αφήσαμε, άλλο το να φωνάζεις και άλλο να περιμένουν 5.000, 2.000, 3.000, 1.000 άτομα απ' έξω όταν έχεις κάθε στραβό αποτέλεσμα να μην μπορεί να φύγεις. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Μου επιτρέπεις να σου πω. Λέμε λοιπόν, η στήριξη σε μια ομάδα είναι πραγματικά και στη δύσκολη και στη στραβή, αν έχεις δει την προσπάθεια να κάνεις να χειροκροτήσεις και να είσαι δίπλα και όλο αυτό θα σε φέρει καλό αποτέλεσμα. Δυστυχώς αυτό, και επειδή το έζησα και εγώ στο πετσί μου, δεν το κάνανε ποτέ. Με επιτρέπεις να σου πω κάτι. Ας ευχηθούμε με την καινούργια κατάσταση να το κάνουμε. Εγώ να κρίνεις εσύ αν αυτό που θα πω έχει προκατάληψη ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι αν υπήρχε Ηρακλής, πες δεν είχε πάει γάμα τοπικό και είχε πέσει στη γάμα εθνική, ας πούμε, και δεν κατάφερνε πέρσι να είναι στην πρώτη θέση και να ανέβει. Θεωρώ ότι στον Ηρακλή δεν ξέρω τι θα συνέβαινε, πώς θα γινόταν, αλλά στον Ηρακλή δεν θα του δίνανε την δυνατότητα να παίξει Super League 2 όπως δώσαν σε άλλες ομάδες από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχω την εντύπωση ότι λέμε ότι φταίνε μέσα από τον Ηρακλή, δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου, αλλά έχω την εντύπωση ότι γενικά ο Ηρακλής είναι και λίγο. Κοιτάξτε. Και αν του δίνανε πάλι την ίδια κατάσταση, κούλαλι θα αντιμετωπίσουν. Δεν ξέρω. Να πω κάτι, όχι, για να μην μπερδέψουμε πράγματα. Δεν είπα ότι ξαφνικά ξυπνήσανε μία μέρα εκεί και τρελαθήκανε. Ξέρω ότι αδικηθήκανε, ότι χάσανε κατηγορίες 3 φορές που η ομάδα σώθηκε. Τα ξέρω αυτά. Μα κάποια στιγμή έχεις μπει σε αυτό το πρόβλημα. Εδώ πρέπει να δείξεις δυνατός. Εδώ πρέπει να στηρίξεις μια προσπάθεια.
αφού ξέρεις έχουν βάλει στο στόχαστρο, φαίνεται. Εσύ τι θα κάνεις, θα διαλάς τις προσπάθειες επειδή σε έχουν βάλει άλλοι στο στόχαστρο. Εσύ πώς εξηγείς ότι έχουν βάλει τον Ηρακλή στο στόχαστρο, που πάντα ήταν μια αγαπητή ομάδα σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη ιστορία. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Πώς μπαίνει αυτή η ομάδα? Κοιτάξτε, είναι, αν το κάτσουμε κάτω να το αναλύσουμε, το πρόβλημα θα είναι τεράστιο, μας πάρει πολύ ώρα. Αλλά λέω και πάλι ότι φταίξανε συγκεκριμένοι παράγοντες του Ηρακλή που τον αφήσαν να είναι τόσο εύκολη λία στα χέρια αυτών. Ευάλωτος. Ακριβώς, και από εκεί και μετά, όταν ήρθε η ώρα η ομάδα να ξαναπατήσει τα πόδια της, υπήρχε αυτή η ένταση και αυτή η φούρια για να μπορέσει να γυρίσει η ομάδα της διαμαγείας. Δεν γίνονται έτσι οι ομάδες. Δηλαδή εγώ δεν πιστεύω, όσοι ήρθαν εκεί, ήρθαν με στόχο να ξαναφτιάξουν την ομάδα. Είτε ήταν ο Βοσνιάδης, ήταν ο Μπαξεβάνος, είτε ήταν ο Ελευθερόπουλος. Κανείς δεν ήρθε εκεί για να αποτύχει. Εμείς τι θέλαμε το κακό της ομάδος. Ήρθαμε εκεί για να δώσουμε ψυχή και σώμα τη μάχη μας και να έχουμε όλο αυτόν τον κόσμο δίπλα μας να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε την Ηρακλή εκεί που πρέπει. Δυστυχώς εγώ αντιλήφθηκα ότι δεν το θέλαμε. Πρώτα απ' όλα σας είπα και πάλι, υπήρχαν πολλές τάσεις εκείνο το διάστημα. Άλλος ο κόσμος, άλλο οι βετεράνοι, άλλο οι καινούργοι, άλλο αυτοί που ήρθαν στη συνέχεια. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να βρούμε από πού έρχεται η σειρά. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή έγιναν αυτά όμως γίνανε, μην τα ξαναεπαναφέρουμε, μην τα ξανασυζητάμε. Αυτό ναι, ίσως είναι και κάτι που μπορεί να βοηθήσει, το ότι κάποιες φορές ανοίγουν τις συζητήσεις και βλέπουμε τι γινόταν και τι πρέπει να μην γίνει από εδώ και πέρα. Εγώ λέω και πάλι. Για να ξαναγίνει μεγάλος Ηρακλής, τι χρειάζεται γενικά, μόνο τη συσπήρωση που λες, που φωνάζεις. Κοιτάξτε, όταν μπει το νοικοκυριό, υπάρχει μία φωνή. Ο κόσμος εμπιστευτεί και έρθει να στηρίξει την ομάδα. Από εκεί και μετά είναι μονόδρομος, θα βρεθεί και επενδυτής και όλα θα βρεθούν. Όσο βλέπει όμως τον Ηρακλή να έχει την εσωστρέφεια, να σκοτώνονται μεταξύ τους όλοι, σε κάθε στραβό να βγαίνουν τα άπλυτα στη φορά, εκεί δεν θα υπάρχει προκοπή. Είναι... Και λέω και πάλι ότι τώρα δόθηκε η δυνατότητα μέσω αυτής της συγχώνευσης που έγινε η ομάδα να ξαναβρεθεί σε αυτό το επίπεδο. Ας έχουν τα μάτια ανοιχτά όλοι να το εκμεταλλευτούν και να μπορέσουν να κάνουν πράγματα. Τώρα, αν έφτιαξε πολύ ο Κούλελης, αν έφτιαξε πολύ ο Βοσνιάδης, αν έφτιαξε ο ένας ο άλλος, αυτά είναι μόνο για να τρώνε χρόνο και να δημιουργούν διάφορα θέματα. Ας κοιτάξουν όλοι να σε χρόνο και άλλο τη μεγάλη ομάδα, ναι, ακριβώς. Να συμπληρωθούν λίγο από αυτή τη μεγάλη ομάδα και τα επόμενα χρόνια με πολύ χαρά να την δούμε εμείς που την είχαμε συνηθίσει να κάνει όλα αυτά τα μαγικά στις Ολυμπιακές 1, στην Αλφα Εθνική την παλιά, να την ξαναδούμε και ευχαριστώ να το ζήσουμε. Πες μου κάτι τώρα για τη δική σου ομάδα, την Νίκη Βόλου, είναι στόχος η άνοδος? Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο τώρα, κακός βγήκε αυτό. Η Νίκη Βόλου είναι μια ομάδα η οποία έχει ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή, το 2013-2014 ήμουνα εγώ στο τιμόνι, βγήκε η ομάδα στην Αλφα Εθνική. Μετά από 50 χρόνια. Βγάλαμε 15.000 κόσμο στους δρόμους και πανηγυρίζαμε. Την επόμενη χρονιά, ως διαμαγείας, η ομάδα τον Νοέμβριο έφυγε από το πρωτάθλημα. Διαλύθηκε. Εκείνος ο πρόεδρος, ο τότε πρόεδρος, την παράτησε στη μέση, διαλύθηκε το σύμπαν, έφυγε η ομάδα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη στεναχώρια για τον κόσμο της Νίκης. Στη μεγαλύτερη χαρά του μετά από 50 χρόνια, εμφανίστηκε το Νοέμβριο μήνα, με 3 μήνες μετά την έναρξη του πρωταθλήματος, να έχει φύγει. Όνειρο έγινε φιάλτης, το θυμάμαι. Φιάλτης πραγματικός και από τότε. Αυτή η ομάδα είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Με μόνο τα 1,5 χρόνο εκεί, μέσα στον COVID και σε αυτά που βρεθήκανε σε αυτό το τύπης επαγγελματικό πρωτάθλημα της Football League, το οποίο δεν υπάρχει πλέον, και η ομάδα με το 2021, το 2021 επιστρέφει στην κατηγορία που δικαιούται να είναι, γιατί είναι πραγματικά μια μεγάλη ομάδα με πολύ κόσμο, με τους συνδέσμους φιλάθλους της, με την κίνησή της μέσα στην πόλη, με το κοινωνικό της πρόσωπο, με όλα. Δηλαδή είναι μια μεγάλη ομάδα με κόσμο που δεν φεύγει, συσπηρωμένο. Είναι μια ομάδα που έχει μάθει και αυτή να κερδίζει φιλάθλους, να κρατάει τους φιλάθλους και να τους μεγαλώνει. Όχι μέσα από τίτλους και πρωταθλήματα και κύπελα. Είναι μια ομάδα που ταλαιπωρημένη πραγματικά, που με το προσφυγικό πολύ μέσα, παλεύει και κρατάει τα ιερά και τα όσια που λέμε εμείς. Είναι πραγματικά μια ομάδα ξεαγαπητή.
Βέβαια, εκεί στο Βόλο υπάρχει το εξοξύμορο ότι δύο ομάδες με κόσμο και ιστορία, Ολυμπιακός Βόλου και Νίκη Βόλου, έχουν αυτά τα προβλήματα που αναφέρεις. Και υπάρχει μια ομάδα, ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου, η οποία κάνει εξαιρετική πορεία και εκπλήσει τους πάντες στη Super League. Σωστά. Κοιτάξτε, στην κεφαλή αυτής της ομάδος υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν από ποδόσφαιρο πολύ. Έχουν τη δυνατότητα να φέρουν καλούς ποδοσφαιριστές. Είναι μια ομάδα χωρίς πίεση, δεν υπάρχει κόσμος. Και είναι μια ομάδα που υπάρχει η κεφαλή που την τρέχει. Και λέω και πάλι, επειδή ξέρει από ποδόσφαιρο, κάνει σωστές επιλογές και την έχει την ομάδα για τρίτη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα με βάζει τον πειρασμό. Αυτοί οι άνθρωποι όταν είχαν έρθει στον Ηρακλή εκδιώχθηκαν και αυτοί. Το θυμάσαι και αυτό, φαντάζομαι. Όταν είχαν έρθει εκεί. Κοίτα, επειδή εκείνο το διάστημα εγώ δεν ήμουν κοντά, δεν μπορούσα να ξέρω τι ακριβώς έγινε. Είχα εκεί, επειδή τώρα δεν μπορώ να έχω άποψη. Εδώ ναι. Όμως, επειδή παρακολουθώ λίγο την κατάσταση, έχουν μπει βάσεις, έχουν φτιαχτεί γήπεδα. Και το κυριότερο είναι μια ομάδα που έμαθε να παίζει μόνη της. Μόνη της εννοώ χωρίς κόσμο. Ναι. Γιατί ξέρεις, υπάρχει η δυσκολία όταν οι ομάδες δεν έχουν τη στήριξη κάποια στιγμή εκεί που πανακολλήσουν και τη στήριξη του κόσμου. Βέβαια αυτό πολλές φορές έρχεται και από την πολύ μεγάλη παρουσία του κόσμου, υπάρχει και η πίεση όταν κάτι δεν πάει καλά σας φύγει περισσότερο. Αλλά γενικά ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος εδώ στο Βόλο έχει μάθει να παίζει με αυτόν τον τρόπο, έχει κάνει καλές επιλογές, παίζει καλό ποδόσφαιρο φέτος ειδικά και οι δύο οι προηγούμενες χρονιές δεν ήταν άσχημες. Αλλά αυτό που δεν μπορούν να πάρουν είναι δεν μπορούν να πάρει κόσμο από τις ομάδες. Είναι δηλαδή οι Ολυμπιακοί είναι Ολυμπιακοί και η δική μας από εδώ η νίκη είναι νίκη και δεν αλλάζουν, δεν πάνε ποτέ αλλού. Εσύ ποιους χρήζεις φαβορή Super League 2 για άνοδο φέτος, υπάρχουν κάποια φαβορή? Κοίταξε, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα είναι οι ομάδες, 5-6 ομάδες είναι να ξέρεις. Είναι η Ξάνθη σίγουρα ένα μεγάλο όνομα και όχι μόνο μεγάλο όνομα. Αυτά που υπάρχουν εκεί και οι βάσεις που υπάρχουν σίγουρα κάνουν χώροι αγωνιστικοί, προπονήσεις καθημερινές. Είναι μια ομάδα που όλα τις τα χρόνια που ό,τι είχε φτιάξει το κουβάλει σε αυτήν την κατηγορία και αν δεν έχει τεράστια προβλήματα εκεί με αυτά που ακούγονται με τα διάφορα γύρω από την ομάδα, πιστεύω αργά ή γρήγορα κάποια στιγμή θα βρεθεί στην επάνω κατηγορία γιατί ό,τι υπάρχει εκεί είναι εκπληκτικό. Είναι νομίζω η Βέρεια. Είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή το δείχνει, οργανώθηκε πολύ καλά. Μια διοίκηση εξαιρετική, κάνει πράγματα. Φαίνεται καθαρά. Βλέπουμε την Καρδίτσα, έχει φιλοδοξίες. Βλέπουμε την ΑΕΛ, η οποία ΑΕΛ είναι ΑΕΛ, έτσι. Μια ομάδα η οποία με καλό ρόστερ και με μεγάλη δυναμική θα διεκδικήσει. Που κάτω νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα ο Λεβαδιακός. Γιατί το κάτω το φαντάζομαι λίγο πιο υποδιέστερο τον κάτω όμιλο από το δικό μας. Δηλαδή θεωρώ ότι εδώ είναι καλά, είναι αρκετές ομάδες με δυνατότητα. Δηλαδή είδα λίγο πολύ, είδα και το παιχνίδι της και ο Πανσεραϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα, τον είδα προχθές με τον Νούπο στο κύπελο που παίξαμε με τον Νούπο Σου. Και τα Τρίκαλα που παίξαμε εμείς είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, θα είναι πολύ δύσκολη κυρίως στην έδρα της, θα κάνει οι ζημιές. Δηλαδή υπάρχουν οι ομάδες για να κάνουν πράγματα. Και η δική μας η ομάδα θα είναι μια ανταγωνιστική ομάδα, αλλά νομίζω ότι οι ομάδες που πάνε ξεκάθαρα για πρωτάθλημα είναι οι 3-4 που σας είπα στην αρχή και από κάτω. Η Νίκη Βόλου λες θα κάνει μια εξωπρή πορεία. Ο Ηρακλής τι πορεία θεωρείς ότι θα κάνει, έχεις μια εικόνα, έχεις μια αίσθηση? Ο Ηρακλής πρέπει να έχει στο μυαλό του αυτό που είπα στην αρχή. Πρέπει να... και το κάνουν, φαίνεται ότι το κάνουν. Ούτε τον πήγε ψηλά, έδωσε την κατεύθυνση, ποια είναι η δουλειά τους φέτος. Εντάξει, νομίζω είχε και του... Ηρακλής πρέπει να είχε και το θέμα της αδειοδότησης, δεν πρέπει να κινήθηκε με τα γραφικά, αν δεν κάνω λάθος. Είχε το θέμα λοιπόν να πάρει ομάδα. Πάνω από 25 τον... Ακριβώς. Εντάξει, λίγο πολύ ξέρουν που είναι. Αν βγει κάποιος άλλος και βγει κάτι άλλο στον κόσμο, θα κάνει έγκλημα. Πρέπει να του πεις τον κόσμο την αλήθεια και να αποφασίσει αν θα έρθει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Αν θα ξαναμαζευτεί όταν θα έχει Ηρακλής ομάδα για να μπορέσει να πάει στην παραπάνω κατηγορία. Ωραία, πάμε και δεν λίγο. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη σε αυτή την τέτοια, αλλά το σημαντικό είναι πλέον ότι ξεκάθαρα δεν βγήκανε να πούνε λόγια του αέρα στον κόσμο. Όχι και μετά θα βοηθηθούν σε όλα τα άλλα.
Πάμε λίγο και στη Super League. Αν γιατί... κρατήσουν αυτή τη γραμμή. Κατάλαβε. Επειδή είσαι άνθρωπος ποδοσφαίρου, να μας πεις και δύο πράγματα για τις ομάδες της πόλης που αγαπάς. Το ΠΑΟΚ, πώς τον είδες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη? Χθες είχε μια κακή βραδιά, έχασε μια τεράστια ευκαιρία. Στο πρωτάθλημα ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στο, στο σημαντικότερο μέχρι τώρα παιχνίδι που έχει δώσει. Πώς τον βλέπεις τον ΠΑΟΚ γενικά? Εντάξει, ο ΠΑΟΚ μετά τον Double είχε την κατιούσα του. Ήταν επιλογή, φύγανε πρωτοκλασσάτοι ποδοσφαιριστές, μειώθηκε το μπάτζετ. Βλέπουμε ότι και η επόμενη χρονιά, η φετινή πάλι, δεν ήρθαν οι μεγάλες επενδύσεις γύρω από αυτό. Είναι, φαίνεται μια γραμμή του σωματείου, έχει βάλει προτεραιότητες, έχει αντιληφθεί πράγματα. Το μυαλό είναι περισσότερο σε γήπεδα, σε τέτοια. Δεν κράτησε δηλαδή εκείνη την κατάσταση για να μπορεί να διεκδικεί τα επόμενα χρόνια πραγματικά τον τίτλο. Παρόλο που το χθεσινό παιχνίδι ήταν άτυχος που το έχασε. Ήταν πολύ καλός χθες. Δικαιόταν κάτι παραπάνω, δεν το συζητάμε. Αλλά και εκεί πάλι θέλει υπομονή. Θέλει, αλλάζουν πράγματα, δεν ενισχύεται όπως πρέπει η ομάδα, άρα πρέπει σιγά σιγά να το βλέπουν και λίγο διαφορετικά. Αλέκο, ως προπονητής να σε ρωτήσω και... κάτι. Πείτε μου. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι τελειώνουν 12 συμβόλαια παικτών, οι οποίοι καλός ή κακός, κακός για μένα, και το είχα δηλώσει από τότε, είχαν ανανεώσει την χρονιά του Ντάμπλ σε μεγάλη ηλικία. Φέτος το καλοκαίρι... Εκείνο ενθουσιασμός. Εκείνο ενθουσιασμός, ναι. Κάποιες περιπτώσεις, ναι, βέβαια, να ξεφύγουν. Φέτος το καλοκαίρι που ξεκίνησε η χρονιά, εάν ο ΠΑΟΚ τους αποδέσμευε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, είχε γύρω στα 12,5-13 εκατομμύρια ήταν οι αποζημιώσεις. Μένοντας ακριβώς του χρόνου, ουσιαστικά αυτοί τελειώνοντας το συμβόλαιό τους. Μπήκε σε, κατ' εμέ, ας πούμε, αυτό που γνωρίζω, ότι μπήκε σε μια λογική το ότι θα βαδίσουμε με αυτούς, με κάποιους από αυτούς ή με όλους μέχρι το Γενάρη, γιατί κάποιοι θα αποδεσμευτούν το Γενάρη. Και ουσιαστικά με την ανανέωση σήμερα του Ζίβκοβιτς και με αυτούς που θέλει να κρατήσει από τα συμβόλαια που λήγουν, θεωρώ ότι ετοιμάζεται ο νέος ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι να αποψίσω. Φαίνεται. Μα φαίνεται, αυτό θα γίνει ακριβώς. Ναι, αλλά εσύ, ακριβώς αυτό θα γίνει. Θα τελειώσουν. Ναι. Εφόσον ο ΠΑΟΚ είναι σε αυτό το μεταβατικό στάδιο, επειδή μίλησε και προηγουμένως για τον Ηρακλή και είπε ότι αυτό που σου αρέσει τώρα είναι ότι κρατάνε την μπάλα χαμηλά και βλέπουν τα πράγματα ρεαλιστικά. Ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε αυτή τη μεταβατική φάση, είναι λογικό να δηλώνει και μάλιστα μόνιμα και σταθερά ο προπονητής του, που είναι δικαίωμα του φυσικά, δεν θα μπει σε αυτή τη λογική. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, είναι λογικό ο ΠΑΟΚ να θέτει ως στόχο το πρωτάθλημα φέτος? Αυτό είναι απόφαση του οργανισμού του ΠΑΟΚ. Μα και οι υπόλοιποι δηλαδή, δεν πείθουν, Αλέκο. Δεν είναι κάτι το συγκλονιστικό. Δεν πείθουν. Και ακριβώς και ο Ολυμπιακός είναι τελείως διαφορετικός. Δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη χρονιά που είχε διαφορά από τις άλλες ομάδες. Κοιτάξτε, δηλαδή όμως, και να μην θέλει να το πει, σου δίνουν το δικαίωμα και οι αντίπαλοι να το πει. Και οι αντίπαλοι, ακριβώς. Αυτές οι τέσσερις ομάδες, και ο Άρης τώρα που μπήκε στον γκρουπ, αυτές οι τέσσερις ομάδες δεν μπορούν να παίζουν για κάτι άλλο. Είμαστε μαθημένοι στην Ελλάδα έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην διεκδικεί πρωτάθλημα, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να μην παίρνει πρωτάθλημα, δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να κάνει τέταρτη θέση, δεν μπορεί να μένει κάθε χρόνο χωρίς τίτλο. Είναι de facto αυτά. Ναι, αλλά και αυτές οι ομάδες όμως, μέσα από ό,τι περνάνε, μέσα από τα πάνω τους, τα κάτω τους ή τις αλλαγές σχεδιασμού ή κάποια στιγμή το καθάρισμα του ρόστερ, πρέπει πάντα να είναι σε ένα επίπεδο που πάντα κάτι να διεκδικούν. Εσείς το αν το πάω, το χρήσωσε το χάπι πέρσι, πήρε το κύπελο, καταλαβαίνεις τώρα. Είναι ομάδες οι οποίες και στην κακή τους θέλουν να κάνουν πράγματα. Εσείς σε αυτή τη Super League που έχεις δει αρκετές αγωνιστικές, χρήζεις κάποιον φαβορή, ναι ή όχι? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν ξεχωρίζει. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε η ΑΕΚ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο που παίρνει παιχνίδια. Δηλαδή με καλή απόδοση παίρνει παιχνίδι. Με μέτρη απόδοση παίρνει τα παιχνίδια. Η ΑΕΚ θα διεκδικήσει. Όπως τη βλέπω είναι διεκδικήτρια. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, εγώ τη βλέπω πιο δυνατή από προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή θα είναι σε καλύτερη θέση από ό,τι από την προηγούμενη χρόνια. Και επειδή είδα και το τελευταίο παιχνίδι που είδα εδώ με τον Βόλο που έτυχε να πάω να το δω. Γενικά αντιλαμβάνεσαι την ομάδα και από την συσπήρωση που έχει δίπλα και από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται ο πάγκος, ο κόσμος, οι άνθρωποι γύρω από την ομάδα. Αντιλαμβάνεσαι ότι τους έχει λείψει το ότι μείναν αρκετά χρόνια και αυτοί μετά το πρωτάθλημα που πήρανε.
χωρίς τίτλο και βλέπω ότι ένα μάζεμα υπάρχει, μια συσπήρωση υπάρχει. Γι' αυτό λέω ότι η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα. Και ξέρεις, όταν κερδίζεις ενώ δεν είσαι καλός, κάποια στιγμή θα έρθει και καλή παρουσία, γιατί θα σου δίνουν την όθηση στα αποτελέσματα. Έτσι. Επειδή μιλάς για ΑΕΚ και την Κυριακή είχαμε το ΑΕΚ Άρης, θα ήθελα να μου κάνεις ένα σχόλιο για αυτό το παιχνίδι. Τι είδες? Ας πούμε, οι Αριανοί θεωρούν ότι ο Άρης σφαγιάστηκε και δεν μπόρεσε να πάρει αποτέλεσμα. Εσύ θεωρείς ότι... Εγώ δεν θα μιλήσω για διαιτησίες. Εγώ θα πω ότι ο Άρης έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δικαιούταν παραπάνω πράγματα από το παιχνίδι. Ήταν άτυχος που δεν τα βρήκε. Αλλά γενικά αυτή η παρουσία του Άρη δείχνει μια εξαιρετική ομάδα. Μια πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή που ευχαριστιέσαι να τη βλέπεις. Αυτό είναι... 23 τελικές όμως, Αλέκο, με 23 τελικές με 13-0 κόρνερ, 65-35 κατοχή, κάτι το οποίο συνέβη και με τον Όφη και με τα Γιάννενα και με τον Απόλλων Αθηνών, δείχνει ότι υπάρχει και κάποιο πρόβλημα. Ότι δεν φταίει μόνο η σφαγή την οποία ισχυρίζονται ή την οποία είδαμε. Δηλαδή ουσιαστικά είναι το άλοθη που βάζουμε κάτω από... Ναι, όχι για σένα. Δεν μίλησα για σφαγή ποτέ. Ναι, εννοείται, δεν το συζητάω. Εγώ λέω για την εικόνα των ομάδων. Ναι. Μετά από το αρχικό ξεκίνημα του παιχνιδιού, το αρχικό εκεί, το ξεκίνημα του παιχνιδιού, που η ΑΕΚ έκανε για ένα δεκάλεπτο κάποια πράγματα, μπήκε με ένταση στο παιχνίδι, ο Άρης έκανε πραγματικά, έπαιξε πολύ καλό. Κυριαρχική παρουσία. Ακριβώς, σαν να ήταν μια ομάδα που... Τι να πω τώρα. Να είχαν διαφορά οι ομάδες μεταξύ τους. Ειδικά καλά. Και μετά το κομμάτι εκεί που βγήκε ο Μητόγλου, από εκεί και μετά ήταν θέμα χρόνου να μπει γκολ. Και βλέπουμε ότι και στο τέλος χάθηκαν και οι φάσεις άλλες για να γίνει σοπάρες. Αλλά γενικά, ο Άρης έχει πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Είναι ικανής ο ένας εναντίον ενός, μπορεί να ανοίξουν κλειστές άμυνες, μπορούν να κάνουν πράγματα. Τώρα, μια ομάδα η οποία βγάζει τόσες φάσεις, έχει τέτοια παραγωγή και δεν τις τελειώνει, εκεί είναι το πρόβλημά της. Αλλά εγώ προτιμώ μια ομάδα που κάνει φάσεις και πιστεύω ότι κάποια στιγμή αυτές θα μπουν. Βέβαια θα πεις, με αυτά και με αυτά ο Άρης έμεινε πίσω. Γιατί βαθμολογικά είχε και το μείον 6, του στραβώσαν και ένα-δυο αποτελέσματα. Γενικά όμως η ομάδα κάτι βγάζει. Έχει μια εικόνα. Έχει μια εικόνα που μπορεί να σε κάνει να κάτσει στην τηλεόραση να το δεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ναι, θα λυνόταν ο Άρης περισσότερο παραγωγικά αν είχε έναν παίχτη κλασικό φορ. Δεν έχει κλασικό φορ. Εντάξει, αυτοί οι παίχτες που έχει αυτή τη στιγμή δεν έχουν δυνατότητα να σκοράρουν εύκολα. Γιατί νομίζω οικονομικά έκανε μεταγραφή για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Άσχετα να πει αυτός ο παίχτης δείχνει ότι ακόμη δεν έχει βρει τον τρόπο. Αλλά γενικά λέω και πάλι ότι είναι μια ομάδα που παράγει τόσο πολύ που δεν μπορεί κάποια στιγμή, βέβαια θα πεις πότε Αλέκο το θα έχουν χαθεί τόσοι βαθμοί και δεν θα κυνηγάς τις εξάδες και αυτά. Εντάξει, εγώ λέω για την εικόνα της ομάδας, ότι βλέπω. Τι είσαι μία ο Άρης, παίζει όμορφο ποδόσφαιρο. Θέλω να σου κάνω και μια ερώτηση για τον ΠΑΟΚ μόλις τελειώσε. Μια ερώτηση για τον ΠΑΟΚ τελευταία, γιατί θα έχουμε και τους ακροατές μετά. Θέλω να μας πεις ως προπονητής πόσο δύσκολο είναι για έναν προπονητή και για μία ομάδα όταν σε 11 επίσημα παιχνίδια, λόγω προβλημάτων, τραυματισμών, καρτών, οτιδήποτε, έχει 11 διαφορετικά ζευγάρια στην άμυνά του. Αφήστε τα. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Μα αυτό λέω. Δεν μπορείς να αποκτήσεις ρυθμό. Εικόνα. Δεν μπορείς να αποκτήσεις συνοχή. Δεν μπορείς να αποκτήσεις αυτοματισμούς. Δεν μπορείς να... Εντάξει. Δίνεις μάχη. Δίνεις μάχη να παρουσιάσεις μια ομάδα μπροστά στον τόσο απαιτητικό κόσμο σου. Έτσι. Δεν βλέπω, δεν είμαστε και σαν Έλληνες φύλαθλοι ψηλωμένοι, δεν είμαστε και με το δύσκολο δεν συμβιβαζόμαστε, με το στραβό δεν συμβιβαζόμαστε, με το μέτριο δεν συμβιβαζόμαστε. Αρχίζει και η γρήγκια, έχεις και άλλα πράγματα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και τώρα έχουμε και τον COVID, έτσι. Χάνεις και παίχτες στα καλά καθούμενα. Έτσι. Δηλαδή είσαι σε μια κατάσταση που και αυτό μπορεί να σε επηρεάσει. Ξεκινάς, φτιάχνεις όλη την εβδομάδα μια ομάδα για να πάει να παίξει. Και ξαφνικά σου λείπουν 2 και 3. Και τώρα να πούμε και κάτι άλλο. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή αυτό το πρόβλημα. Ερχόμαστε να παίξουμε επάνω. Αύριο έχουμε 4 ποδοσφαιριστές από κόβι. Δηλαδή είναι ένα καινούριο κομμάτι που μπαίνει. Δουλεύεις μια ολόκληρη εβδομάδα για ένα... Ακριβώς, για να κατεβάσεις μια ομάδα και ξαφνικά βρίσκεσαι προεκπλήξεως. Τέσσερις παίχτες πρώτης γραμμής σου λείπουν. Δηλαδή άντε τώρα άλλα σχέδια.
Γι' αυτό είναι πραγματικά είναι το δύσκολο για τις ομάδες. Και λέω και πάλι δύσκολο γιατί αν οι ομάδες δεν έχουν και βάθος, εκεί να δεις τι πρόβλημα υπάρχει. Mm. Γιατί πραγματικά αν υπήρχε μια ομάδα η οποία μπορούσε να ήταν οργανωμένη και να έβαζε πράγματα στη σειρά, έπρεπε να λιπολογήσει και αυτόν τον παράγοντα και πραγματικά να έχει περισσότερους παίχτες. Αλλά έλα σε αυτή την πολύπαθλη Super League 2 να κάνεις να σχεδιάσεις όλα αυτά. Να είσαι καλά, Αλέκο, σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για όλα. Πολύ, πάρα πολύ και ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στη χρονιά. Έτσι για να είστε καλά. Χωρίς τραυματισμούς και με υγεία όλοι. Να είσαι καλά. Να έχουμε καλό πρωτάθλημα με υγεία στους παίχτες και να το ευχαριστηθεί ο κόσμος. Γιατί αν το αφήσουν να παίζεται στις γραμμές μέσα, πιστεύω ότι θα το βρούμε τον τρόπο όλες οι ομάδες. Να είσαι καλά. Μα όλες ποδόσφαιρο θέλετε να παίξετε. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Να είστε καλά. Γεια, γεια.